Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Χαρά είναι δική μας. Πάντα κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, κύριε Πατριανάκο. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι βέβαια των προβλημάτων για τα κακώς κείμενα της υγείας, δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάποια στιγμή όμως δεσμεύουμε ότι θα κάνουμε μια συνέντευξη μαζί, η οποία θα είναι μόνο για τα καλά της υγείας και της επιστήμης σας, τα οποία δεν είναι λίγα, τα ξεχνάμε ωστόσο. Δυστυχώς. Θέλω να ξεκινήσω όμως από ένα καλό και είναι η εκδήλωση την οποία έχετε αύριο, Σάββατο. Και έχει να κάνει λοιπόν με την υγεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το παρόν και το μέλλον, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Και αναμένεται να ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Είναι μια ιδέα η οποία, γιατί ο Έλληνας ιατρός φεύγει στην Κύπρο, γιατί ο Κύπριος ιατρός έρχεται να εκπαιδευτεί στην Ελλάδα. Είναι δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν και να συζητηθούν. Τι πρέπει να αλλάξουμε στην Ελλάδα ώστε να κρατάμε τον Έλληνα γιατρό εδώ και να μην φεύγει. Έχουμε πολύ καλό, νομίζω, ιατρικό επίπεδο. Έχουμε ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε και ένα τέτοιο εργασιακό επίπεδο, έτσι ώστε ο ιατρός ο Έλληνας να κάθεται εδώ, να θέλει να κάτσει εδώ. Και αυτό είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή θα πρέπει να έχει καλή οργάνωση, να υπάρχει σαφώς το οικονομικό κίνητρο προκειμένου να κάτσει, γιατί είναι σημαντικό όπως καταλαβαίνετε. Να υπάρχει όμως ένα επιστημονικό περιβάλλον, να υπάρχει μια συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, να υπάρχει καλή διοίκηση, να υπάρχει ο κατάλληλος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ώστε να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και τα οποία θέλουμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ παραγωγικό και αυτό θα είναι η συζήτηση. Αυτό θα είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος, νομίζω, θα είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Mm-hmm. Θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι πολεμήσαν εκείνη την εποχή που μερικοί δεν έχουν ξαναμιλήσει. Πραγματικά, με αυτά τα οποία έχω ακούσει ότι θα πούνε, εγώ έχω συγκινηθεί. Και πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να, όσοι μπορούν να έρθουν αύριο, διότι θα είναι μαρτυρίες οι οποίες ακούγονται για πρώτη φορά και οι οποίες πραγματικά χτυπάνε στο κέντρο ενός προβλήματος. Mm-hmm. Και η υγεία, γιατί τόλμησα την ίδια συζήτηση χθες και με τον κύριο Δροσίτη, ότι έχει να κάνει με την υγεία σε δύσκολες καταστάσεις. Με την υγεία η οποία δεν μπορεί να έχει πρόσωπο την ώρα που έχει πρόσωπο. Όταν δηλαδή στην Κύπρο συνάδελφοί σας πριν από χρόνια κλήθηκαν να διαχειριστούν λοιπόν Τούρκους στρατιώτες και να νοσηλεύσουν και να περιθάλψουν Τούρκους στρατιώτες, το ψυχολογικό βάρος, κάτω από το ψυχολογικό βάρος που το έκαναν. Και βέβαια διότι υπάρχει όρκος του Ιπποκράτη. Και όπως σας είπα, το να ρίξεις μία βόμβα είναι πολύ εύκολο. Το να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο, έναν συνάνθρωπο σε εκείνη την ώρα, σε ενδιαφέρει ότι χάνεται μια ζωή. Πραγματικά δεν σκέφτεσαι τι είναι ο άλλος που είναι απέναντί σου. Υπάρχει όρκος του Ιπποκράτη, τον οποίον ακολουθούμε και οφείλουμε να ακολουθούμε όλοι μας. Και οφείλουμε πέρα από εθνικότητες, φύλλα, χρώματα, να κάνουμε ιδεολογίες, θα πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον ασθενή μας, για αυτόν που έρχεται να ζητήσει τη βοήθειά μας. Η υγεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κύριε Πατριανάκο, δώσατε ένα γενικό περιγράμμα των όσων θα ακουστούν. Μπορεί η Κύπρος να αποτελέσει και ενδεχομένως ένα μπούσουλα για το να φτιάξουν καταστάσεις στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα, με την εικόνα που έχετε κι εσείς για το σύστημα υγείας στην Κύπρο, θα μπορούσε έτσι να δώσει κάποιες απαντήσεις? Οι αμοιβές στην Κύπρο είναι πάρα πολύ υψηλές. Mm. Και οι οποίες προέρχονται και από φορολογία που έχουν βάλει στην Κύπρο. Mm. Δηλαδή από το σούπερ μάρκετ να πας να αγοράσεις κάτι, υπάρχει φορολογία υπέρ για εσύ. Η Ελλάδα έχει τη διάθεση, τη θέληση, έχει για να το κάνει αυτό. Που έχει ήδη υψηλό κομμάτι φορολόγηση προς τους Έλληνες πολίτες. Ξέρετε, είναι και η απορία που έχει καθένας ο οποίος θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα ενός νοσοκομείου και ενδεχομένως να έρθει αντιμέτωπος με ελλείψεις, με προβλήματα, τα οποία είναι και ορατά κάποιες φορές. Και θα πει, γιατί πληρώνω φόρους σε αυτή την χώρα, γιατί μου κρατάνε στην ασφαλειά μου κάποια χρήματα, πού πάνε αυτά τα λεφτά. Είναι η απορία η απλή του κόσμου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, διότι ένα κράτος και ένα κοινωνικό κράτος που νομίζω ότι έχουμε, τα δύο πράγματα τα οποία πρέπει να εξασφαλίζει είναι υγεία και παιδεία. Mm-hmm. Χωρίς υγεία δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Χωρίς παιδεία δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά τα δύο θα πρέπει να διασφαλιστούν πάση θυσία και με όλους τους τρόπους. Mm-hmm.
Θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σας σήμερα εδώ, που σε πρώτη φάση έγινε βέβαια και για την εκδήλωση την αυριανή, όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα της υγείας τα οποία τρέχουν. Υπάρχουν και πρόσφατες εξελίξεις με τον προσωπικό γιατρό, προσωπικός οικογενειακός γιατρός. Είναι αυτό μία απάντηση από τη μία σε αυτή την ανάγκη που υπάρχει για την πρωτοβάθμια υγεία? Και την ίδια ώρα, τι προβλήματα υπάρχουν? Δεν διαφωνεί κανείς και θεωρώ ότι όλοι είμαστε σε μια κοινή θέση ότι πρέπει να υπάρχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τον προσωπικό γιατρό. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Εάν είναι μια αλυσίδα η ιατρική και η υγεία, αν δεν λειτουργήσει καλά ο προσωπικός γιατρός, δεν θα λειτουργήσει δευτεροβάθμια, δεν θα λειτουργήσει τριτοβάθμια. Ήταν η αρχική προσπάθεια η οποία έγινε, όπου μπήκαν περίπου το 50% των ασθενών. Άρα, ένα 50% των συμπολιτών μας δεν έχουν προσωπικό γιατρό. Αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι δεν μπήκαν στο σύστημα. Για χιλόγους, οι οποίοι δεν είναι, νομίζω, επί του παρόντος. Γίνανε δύο βήματα. Το ένα ήταν η ελεύθερη επιλογή γιατρού, δηλαδή να μπορείτε να επιλέξετε εσείς τον γιατρό των ιδιότητων των οποίων θέλετε, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα ασφαλισμένος, δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, το οποίο βέβαια γίνεται με δικά σας έξοδα, αλλά είναι δικιά σας επιλογή. Και το δεύτερο, το οποίο έγινε, το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους σαν ιατρική κοινότητα, θα μιλήσω όχι μόνο σαν ιατρικό σύλλογο Ηρακλείου, είναι το να χαρακτηρίζεις μία άσπρη μπλούζα προσωπικό ιατρό. Το να λες ότι ο αγροτικός ιατρός μπορεί να κάνει τη δουλειά του προσωπικού ιατρού. Νομίζω ότι έτσι υποβαθμίζεται ο ρόλος του προσωπικού ιατρού, με την έννοια ότι όλοι ήμασταν αγροτικοί ιατροί. Όλοι ξέραμε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε σύμπλοκα προβλήματα. Είναι στάδιο της εκπαίδευσης. Είναι μόλις έχεις πάρει το πτυχίο. Έχουμε γνώσεις, έχουμε ενθουσιασμό, έχουμε όρεξη. Πάμε, τι θα κάνουμε? Και το δεύτερο είναι οι ειδικευόμενοι. Ο άλλος, με το που ξεκινάει η ειδικότητα, είναι εκπαιδευόμενος. Αυτό πρέπει να γίνει καλά κατανοητό στο Υπουργείο, ότι δεν μπορεί να διακινδυνευτεί η εκπαίδευση η οποία παρέχεται στον ιατρό. Εάν διακινδυνεύεται η εκπαίδευση, όπως έγινε και με το ότι δίνεται η δυνατότητα σε ειδικευόμενους να βγαίνουν έξω για ιδιωτικό έργο, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν διακινδυνεύσεις την εκπαίδευση, κινδυνεύει η ιατρική του αύριο. Μειώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και ενδεχομένως ρισκάρουμε και να μειώσουμε και την εμπιστοσύνη του κόσμου σε αυτό που λέγεται ιατρική. Βεβαίως, και η παροχή υγείας η οποία θα γίνεται στους ασθενείς να είναι μειωμένου επίπεδου. Γιατί έγινε όμως αυτή η επιλογή? Έγινε για να μεγαλώσουν απλά οι λίστες και να πούμε πολύ ωραία και επικοινωνιακά να έχουμε μεγάλες λίστες γιατρών οι οποίοι μπορεί να γίνουν προσωπικοί γιατροί? Αυτό έγινε διότι όφιλε το κράτος να βρει τον προσωπικό γιατρό σε κάθε έναν πολίτη. Επειδή δεν υπήρχε επάρκεια ιατρών οι οποίοι είχαν δηλώσει τη θέληση για να βγουν στο σύστημα, γι' αυτό και βρέθηκε αυτή η λύση. Θα καταλάβαινα πάρα πολύ το να μπουν αυτοί οι ειδικευόμενοι με μία επίβλεψη, με μία εκπαίδευση, όταν λες ότι θα κάνεις πανεπιστημιακά κέντρα υγείας, μέσα εκεί να είναι που να εκπαιδεύονται και μέσα εκεί να είναι που να μπορούν να κάνουν εργασίες προσωπικού ιατρού. Δεν το καταλαβαίνω το να λες ότι αυτόνομα ένας ειδικευόμενος με το που ξεκινάει η ειδικότητα μπορεί να είναι ο προσωπικός ιατρός. Να τολμήσω να ρωτήσω, αν γιατροί οι οποίοι δεν δέχτηκαν να μπουν σε αυτές τις λίστες, δεν αναφέρομαι φυσικά στους ειδικευόμενους ή στους αγροτικούς, υπάρχει περιθώριο να μπουν, να δοθούν κίνητρα, να διορθωθούν κακώς κείμενα για να μπουν και εκείνοι? Είχα το δικαίωμα της επιλογής, αλλά θα μπορούσε να είναι η απάντηση αυτή στο να σταθεί λίγο το Υπουργείο, γιατί δεν μπήκαν οι γιατροί αυτοί? Διότι υπάρχουν πολλοί γιατροί που δεν εμπιστεύονται το κράτος. Οι οποίοι δεν εμπιστεύονται. Το κράτος έχει πάρει από τα clawback και τα rebate που κάνει. Το κράτος δεν έχει σταθεί απέναντι στον ιατρό με σεβασμό και με να έχουμε εμπιστοσύνη απέναντί του. Σας λέω, πάρτε παράδειγμα από τα clawback και τα rebate. Όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη, πλέον δεν μπαίνεις. Άρα πρώτα πρέπει να αναχτηθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης το οποίο υπήρχε παλαιότερα μεταξύ ιατρού και κράτους. Απογευματινά χειρουργία, δωρεάν απογευματινά χειρουργία, ένα ακόμα θέμα το οποίο μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, καλός ή κακός έγινε αυτή η ρύθμιση, κύριε Πατριανάκο, και το ρωτάω με δεδομένες τις μεγάλες λίστες αναμονής και παράλληλα αναρωτιέμαι αν σε αυτές τις μεγάλες λίστες αναμονής θα διοχετευτούν ενδεχομένως ως προτεραιότητα στα απογευματινά. Θα ήμασταν ευτυχείς να μην υπήρχαν αυτές οι λίστες αναμονής.
θα ήμασταν ευτυχείς να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας άμεσα. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πρόβλημα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι περιμένουν και μπορώ να πω και πολλά χρόνια στο Παγνί. Όταν ένας ασθενής περιμένει και πολλά χρόνια, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μια οικονομική αδυναμία προκειμένου να επιτελέσει, γιατί ή δεν χρειάζεται χειρουργείο ή δεν μπορεί να περιμένει τόσα χρόνια. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια οικονομική αδυναμία και αυτοί οι πολίτες οφείλουν να προστατευτούν. Αυτούς τους πολίτες, τους οποίους λέει ότι θα γίνουν δωρεάν στα απογευματινά χειρουργεία, νομίζω ότι καταρχήν δεν είναι λάθος ως μέτρο. Απλά να το δούμε καταρχήν πώς θα λειτουργήσει. Λένε ότι θα αρχίσουν να παίρνουν τις λίστες από τους παλαιότερους προκειμένου να έρθουν να χειρουργηθούν. Να δούμε πόσο με τι ρυθμό θα γίνει αυτό, πόσο θα ανταποκριθούν. Δεν έχει έρθει τίποτα στο νοσοκομείο ως πρόβλεψη τι θα γίνει αν θέλουν να πάνε σε ιδιωτικά, που είπε ότι θα καλύψει και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν ξέρουμε το περίγραμμα το οποίο θα γίνει αυτό. Οπότε έχουμε αναμονή, αλλά σαφώς υπέρ του ασθενούς είναι να μπορέσει να χειρουργηθεί όσο γίνεται γρήγορα. Άρα υπάρχουν πολλά κενά από ό,τι καταλαβαίνω στην πληροφόρηση από το Υπουργείο Υγείας. Στην πληροφορία εφαρμογή. Δηλαδή, στο πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό. Είτε στο νοσοκομείο, είτε σε κάποιο εξωτερικό, λοιπόν, έτσι, ιδιωτικό κομμάτι, πώς θα οργανωθεί όλο αυτό, ποιες προϋποθέσεις. Μένει να το δούμε, λοιπόν. Βεβαίως. Η εικόνα που έχετε εσείς από το δημόσιο νοσοκομείο, έχει χάσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι δεν θα πρέπει να χάσει την εμπιστοσύνη του στα νοσηλευτικά ιδρύματα, και το λέω αυτό με δεδομένες τις ελλείψεις, τα προβλήματα, την υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ΕΣΥ είναι ένα μεγάλο κεκτημένο. Το κρατάμε ζωντανό, κύριε Πατριανάκο? Αρκεί να έρθετε ένα πρωινό στο νοσοκομείο, για να καταλάβετε ότι πραγματικά ο κόσμος που έρχεται είναι πάρα πολλής, ότι πραγματικά μας περιβάλλει με εμπιστοσύνη και ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως είπατε, οφείλει να προφυλαχθεί, διότι ακόμα είναι σε υψηλό επίπεδο. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να καταρρεύσει, διότι είναι θέμα, αν θέλετε, και δημοκρατίας, έτσι, η ισονομία και η πρόσβαση στην δημόσια υγεία. Πιστεύετε ότι θα κερδιθεί η εμπιστοσύνη του επιστημονικού προσωπικού ξανά στο ΕΣΥ? Γιατί ο κόσμος το εμπιστεύεται, αλλά οι επιστήμονες θα επιστρέψουν σε αυτό? Είναι εύκολο να δοθούν τα κίνητρα αυτά? Και επιστρέφω στην αρχή της συζήτησης την οποία κάναμε, κύριε Πατριανάκο. Υπάρχει πρόθεση να μπει το χέρι στην τσέπη από την πλευρά της κυβέρνησης και να πει θα δώσω αμοιβές τέτοιες που θα κάνουν το προσωπικό μας να επιστρέψει? Πάλι θα σας απαντήσω με μία ερώτηση. Ακούσατε ότι δίνονται λεφτά για την ανακατασκευή της κτηριακής υποδομής. Ότι δίνονται λεφτά από εδώ και από εκεί. Ακούσατε τίποτα για τους μισθούς? Όχι. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν δεν είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η μισθοδοσία των ιατρών. Πώς θα απαιτήσεις από ένα παιδί, λάβετε υπόψη σας ότι ένας γιατρός στην Ελλάδα, ο οποίος τελειώνει ειδικότητα, είναι γύρω στα 35 ετών. Πώς θα του δώσεις, πώς θα μπορέσεις, έχει μια οικογένεια, έχει δύο παιδιά, με 1.400 ευρώ που είναι τώρα ο μισθός. Και μετά από τόσα χρόνια σπουδών και μετά από τόσα χρόνια, παίρνοντας ένα οικονομικό κίνητρο. Βέβαια. Αν δεν του δώσεις... και κόπη του. Βέβαια. Έτσι. Και το είδος της δουλειάς το οποίο παρέχει, γιατί δεν είναι μόνο να μιλάμε με αριθμούς ότι ο μισθός είναι τόσος, σημασία έχει το είδος της δουλειάς, οι σπουδές που έχουν προηγηθεί, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Βεβαίως, και θα πρέπει και να αξιολογηθεί. Εγώ είμαι και υπέρ της αξιολόγησης της ιατρικής εργασίας, έτσι ώστε ένας γιατρός ο οποίος δουλεύει και προσφέρει πάρα πολύ σε ένα σύστημα υγείας θα μπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά από έναν άλλον. Είναι εύκολη η αξιολόγηση σήμερα στο σύστημα υγείας? Με τα μηχανολογικά τα οποία υπάρχουν, τη μηχανοργάνωση και τα λοιπά, νομίζω πως ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η αξιολόγηση, υπάρχει αυτό το audit που σου λέει ότι ο Πατριανάκος έχει αυτό το ποσοστό εθνικότητας, έχει αυτό το ποσοστό επιτυχίας και τα λοιπά. Γιατί να μην υπάρξει και στην Ελλάδα? Έχω την αίσθηση ότι φοβόμαστε τον όρο αξιολόγηση γενικά στην Ελλάδα, ή τουλάχιστον είναι ένας παρεξηγημένος όρος, ας το πούμε. Δεν φοβόμαστε τον όρο αξιολόγηση, φοβόμαστε το ποιος θα κάνει την αξιολόγηση. Εκείνη που σας λέω ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος. Δηλαδή δεν φοβόμαστε την αξιολόγηση αυτή καθεαυτή. Έτσι κι αλλιώς, όταν προσλαμβάνεσαι στο ΕΣΥ, μετά από 5 χρόνια υποτίθεται υπάρχει επαναξιολόγηση. Αλλά φοβόμαστε ποιος είναι αυτός που θα μας αξιολογήσει. Εάν λοιπόν
λοιπόν λυθούν τέτοια οργανωτικά και δομικά θέματα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πάμε πολύ καλύτερα. Αρκεί να επανακτήσει το κράτος την εμπιστοσύνη την οποία του αρμόζει από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Ανυπομονούμε και για την αυριανή εκδήλωση. Θα ακουστούν πολλά και σημαντικά πράγματα και θα είναι χαρά σε όποιον καταφέρει να βρεθεί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο να το κάνει, είτε από το πρωί είτε το απόγευμα για το δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.